Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου, και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Επιλογές. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Ανακοινώσεις είχαμε πριν από λίγο από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρδαλιά. Τις παρακολούθησε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κότας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, πριν από λίγη ώρα, περίπου στις 7 και 4 το απόγευμα, ανακοίνωσε νέα μέτρα κατά την έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε, φορώντας για πρώτη φορά μάσκα μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ο κ. Χαρδαλιάς είπε πως η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους από αύριο και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι τα εξής: υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, περιλαμβανομένων και των εκκλησιών, ιεροί ναοί και χώροι λατρείας, εκτός από τους χώρους εστίασης, όπως είπε. Αναστολή επισκεπτηρίων σε κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων και στα νοσοκομεία έως τις 15 Αυγούστου. Από μεθαύριο Δευτέρα έως και 15 Αυγούστου θεσπίζεται όριο 100 ατόμων σε γάμους και βαφτίσεις, ρητή απαγόρευση όρθιων πελατών σε κλαμπ, μπαρ κτλ. Παρατείνεται, είπε, η απαγόρευση πανηγυριών μέχρι τις 31 Αυγούστου και, όπως είπε, θα υπάρξει αναστολή πτήσεων προς και από Τουρκία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία ή αλλιώς Σκόπια μέχρι τις 15 Αυγούστου. Είναι τα χαρακτηριστικά πλάνα από την ενημέρωση που έκανε ο κύριος Χαρδαλιάς, ο οποίος, όπως είπα και νωρίτερα, φόρεσε πρώτη φορά μάσκα μπροστά από τις τηλεοπτικές κάμερες. Το επισημαίνεις έτσι, Δημήτρη? Το επισημαίνω διπλά, διότι αν μου επιτρέπεις και μου έκανε εμένα προσωπικά εντύπωση, φαντάζομαι και τους τηλεθεατές που ακούσανε τις ανακοινώσεις από τον κύριο Χαρδαλιά, και υπήρχε και γεννήθηκε και το εξής ερώτημα: γιατί εν μέσω καραντίνας ο κύριος Χαρδαλιάς και όσοι ήταν στις ενημερώσεις, ο κύριος Τσιόδρας αλλά και ο υφυπουργός ο κύριος Κοντοζαμάνης, δεν φορούσαν μάσκες κατά την ενημέρωση, και τώρα, σήμερα, ο κύριος Χαρδαλιάς, ο υφυπουργός, φόρεσε μάσκα στην ενημέρωση? Το μήνυμα πάντως είναι σαφές, ότι η μάσκα πλέον είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους, και επικοινωνιακά αυτό είναι και το μήνυμα που θέλει να περάσει ο κύριος Χαρδαλιάς. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εμείς... Απλά πριν με αποδεσμεύσετε, να πούμε ότι σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 78 νέα κρούσματα, 3 οι θάνατοι και 127 ασθενείς εξήλθαν από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχουμε συνεχώς αύξηση των κρούσματων, έτσι? Συνεχώς αύξηση. Θα δούμε το τι ακριβώς θα γίνει, και βέβαια θα δούμε τι θα γίνει και με τα μέτρα. Βέβαια είναι και τσουχτερό το πρόστιμο των 150 ευρώ, όπου οθεί περισσότερους να βάλουν τη μάσκα για να μην πληρώσουν το 150. Έτσι. Εμείς στο σημείο αυτό, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Χαρδαλιά. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Όπως είχαμε πει από την πρώτη στιγμή της έναρξης αυτής της πανδημίας, παρακολουθούμε καθημερινά όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε σχέση με τα επιδημιολογικά φορτία. Προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας σε κάθε αλλαγή των δεδομένων και, ανάλογα με τις εξελίξεις, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε διάφορα μέτρα, εργαλεία που ανταποκρίνονται στο είδος της διασποράς και απαντούν στα ποιοτικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά των κρουσμάτων. Πάντα με γνώμονα να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία, την υγεία των πολιτών. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται χαλάρωση ως προς την τήρηση των μέτρων και φαινόμενα συγχρονισμού και συνωστισμού, τα οποία αποτυπώνονται στην αυξητική τάση των κρουσμάτων μας καθημερινά. Σήμερα μόνο ανακοινώθηκαν 78 νέα κρούσματα. Γι' αυτό κρίνεται επιβεβλημένο να ληφθούν κάποια επιπλέον μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, μετά από σχετική πρόταση και συνεννόηση με την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, αποφασίστηκαν τα εξής. Πρώτον, από αύριο 1 Οκτώβρου και έως τις 31 Οκτώβρου όλο τον Αύγουστο είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας, εκτός των χώρων εστίασης και ιατρικών εξαιρέσεων για άτομα π.χ. με αναπνευστικά προβλήματα ή παιδιά κάτω των 3 ετών. Δεύτερον, από αύριο και έως τις 15 Οκτώβρου
ισχύει αναστολή επισκεπτηρίων σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, π.χ. γυροκομεία, σε δομές ευάλωτων ομάδων, άστεγοι, πρόσφυγες και σε νοσοκομεία. Επιπλέον, όσον αφορά στα νοσοκομεία, όπου κρίνεται αναγκαίο, δίνεται να υπάρχει ένα συνοδός στον οποίο θα δίνεται ειδική άδεια. Επίσης, δεν επιτρέπεται η παραμονή στο νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού, πυρετός, δεκατική κίνηση, βήχας, φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή. Ο συνοδός θα πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής απόστασης, την απολύμανση των χεριών και την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των ιατρικών επισκεπτών στις νοσηλευτικές μονάδες ως τις 15 Οκτώβου. Τρίτον, από Δευτέρα 3 Οκτώβου έως 15 Οκτώβου θεσπίζεται όριο 100 ατόμων σε τελετές γάμων, βαπτίσεων, κηδιών με τήρηση όλων των υφισταμένων υγειονομικών κανόνων. Επίσης, από Δευτέρα 3 Οκτώβου και ως Κυριακή 9 Οκτώβου για μια εβδομάδα υπάρχει ρητή απαγόρευση όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα, μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, μπαρ εστιατόρια, καφέ μπαρ, με δυνατότητα μετατροπής χρήσης σε καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα. Επιπλέον, παρατείνεται η απαγόρευση πανηγυριών και άλλων δημοσίων ανοιχτών εκδηλώσεων ως τις 31 Οκτώβου. Παρατείνονται τα μέτρα τήρησης αποστάσεων σε παραλίες ως τις 31 Οκτώβου. Παρατείνονται ως τις 31 Οκτώβου επίσης τα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά πλοία. Παράταση ως τις 31 Οκτώβου υφίσταται και για τα μέτρα προστασίας στα ΚΙΤ. Έως τις 31 Οκτώβου παρατείνεται και η γενική απόφαση για κανόνες τήρησης αποστάσεων. Επιπλέον, παρατείνεται μέχρι τις 15 Οκτώβου η αναστολή αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Ως τις 15 Οκτώβου παρατείνεται επίσης η απόφαση για τις χερσαίες συνδέσεις, συνοριακά σημεία εισόδου, αρνητικό PCR τεστ 72 ώρων για προμαχώνα, καθώς και η απόφαση για αρνητικό τεστ PCR 72 ώρων για τους προερχομένους αεροπορικούς από Βουλγαρία, Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τέλος, από 1 Οκτώβου ως τις 15 Οκτώβου υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους όταν δεν είναι εφικτή η τήρηση αποστάσεων. Αγαπητοί μου συμπολίτες, όπως σε όλη την προηγούμενη φάση, καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας διαδραμάτισε η ευθύνη των πολιτών, η ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας της Ελλάδας. Και πρέπει και σε αυτή τη φάση όλοι μας να δείξουμε την ίδια υπευθυνότητα, την ίδια εγρήγορση. Σε καραντίνα μπήκαν καλεσμένοι σε γάμο που έγινε την Κυριακή σε χωριό των Σερών. Σύμφωνα με τον ομίατρο, ένας 30χρονος σεραϊκής καταγωγής βρέθηκε θετικός, ενώ και άλλα άτομα που εξετάστηκαν στην Αθήνα βρέθηκαν επίσης θετικά. Πρόκειται για το τρίτο κρούσμα στις Σέρες αυτή την εβδομάδα και το 15ο συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Σε καραντίνα μπήκαν όλοι οι καλεσμένοι σε γάμο που έγινε την Κυριακή σε χωριό των Σερών. Σύμφωνα με τον ομίατρο Σερών, ένας 30χρονος σεραϊκής καταγωγής βρέθηκε θετικός, ενώ και άλλα άτομα που εξετάστηκαν στην Αθήνα βρέθηκαν επίσης θετικά. Το πρωί έχουμε επαφή με όλα τα άτομα, τα συγγενικά που ήταν στο γάμο, να μπουν σε καραντίνα κτλ. Συνομιλούμαστε, μιλάμε με όλους. Μπαίνουν σε καραντίνα και θα δούμε αναλόγως με τα συμπτώματα πώς θα εξελιχθεί. Πρόκειται για το τρίτο κρούσμα στις Σέρες αυτή την εβδομάδα και το 15ο συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Όντως, είχαμε αυτές τις μέρες το τρίτο κρούσμα κορονοϊό στο νομό Σερών. Συνολικά είμαστε στο 15ο κρούσμα επίσημα διαγνωσμένο, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν διαγνωστεί. Είναι το τρίτο κρούσμα, πρόκειται για έναν 30χρονο, ο οποίος δεν μένει μόνιμα στην Σέρες, κατάγεται από εδώ, έχει καταγωγή από Σέρες. Απλώς αυτές τις μέρες, το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, υπήρχε κάποιος γάμος συγγενής του και ανέβηκαν από Αθήνα για να γίνει ο γάμος. Κάποιοι συγγενείς διαπιστώθηκε ότι είχαν κάποια συμπτώματα, είχαν κατεβεί Αθήνα, κάναν το τεστ, είχαν βγει θετικοί. Και εδώ σε εμάς στο νοσοκομείο Σερών κάνανε κάποια άτομα, πραγματοποιήσαν πάλι έλεγχο για COVID και από τα 3-4 δήματα που πάρθηκαν, ο ένας βγήκε θετικός, ο άμεσης συγγενής τους. Οι αρχές πάντως προβληματίζονται για τους γάμους, καθώς σύμφωνα με τον ομίατρο είναι μια επικίνδυνη κατάσταση για τη μετάδοση της νόσου. Το πρόβλημα είναι εδώ πέρα ότι πρόκειται για ένα γάμο, ο οποίος στους γάμους όντως υπάρχει πρόβλημα.
Πάντα θα πρέπει, όπως έχω πει επανειλημμένα, να προσέχουμε. Γιατί ειδικά σε τέτοιο συγχρονισμό με γάμους κτλ., συγχρονίζονται άτομα, είναι πιο επικίνδυνο για τη μετάδοση της νόσου και σε άλλα άτομα και σε αρκετά άτομα πέρα από αυτούς που νοσούν. Στο σημείο αυτό, να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιώργο Κουτσάκη, τον Δήμαρχο Ηράκλειας. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Θέλουμε να μας πείτε ποια είναι τα νεότερα, ποια είναι η ενημέρωση που έχετε εσείς. Ναι. Όσον αφορά το θέμα αυτό που έχει προκύψει στο Δήμο σχετικά με το γάμο. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση και υποθέτω τώρα ότι αναφέρεστε στην Αμβιά. Και για το κρούσμα του κορονοϊού πιθανόν, ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Βρέθηκε ένας 30χρονος σεραϊκής καταγωγής, όπως ακούσαμε. Ο οποίος δεν μένει στην Αμβιά όμως τώρα. Είναι σεραϊκής καταγωγής, ναι, δεν μένει. Εντάξει, αυτό δεν λέει και τίποτα. Σεραϊκής καταγωγής δεν σημαίνει ότι όλος ο νομός Σερών ασθένησε από κορονοϊό. Ήταν παρόλα αυτά στο γάμο, ναι, ναι, ήτανε ναι. Στο γάμο το Σαββατοκύριακο. Ήταν. Σωστό, σωστό, σωστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά. Μπορεί να τον μετέδωσε ή κάποιοι να έχουν, ας πούμε, να το πω έτσι λαϊκά, κολλήσει τον ιό. Αυτό εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι ασυμπτωματικοί που περιφέρονται στον πληθυσμό χωρίς να βρέθηκε θετικός πάντως. Αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση. Αυτός ναι, ζει εδώ πέρα όμως. Είναι σαρακής καταγωγής. Ανεξάρτητα από αυτό, σας το είπα. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι σαρακής καταγωγής θα κολλήσει ο νόμος Σερών. Mm-hmm. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Προφανώς. Λίγο. Ποια είναι η δική σας ενημέρωση? Καμία ενημέρωση επίσημη δεν έχουμε από πουθενά για κάποιο κρούσμα στην Αμμουδιά. Mm-hmm. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ο Δήμος δεν έχει καμία μα καμία επίσημη ενημέρωση από πουθενά για κρούσμα κορονοϊού στην Αμμουδιά. Λογικά θα έπρεπε να είχαμε ενημερωθεί. Πριν από κάνα δύο μήνες, όποιος το θυμάται, είχαμε την πιθανή περίπτωση ενός παιδιού, μικρού παιδιού, το οποίο πιθανόν να είχε κολλήσει κορονοϊό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τέτοια έγινε η χνηλάτηση, εδώ εκεί διάφορα πράγματα. Οι πρώτοι που ενημερωθήκαμε ήμασταν εμείς, ο Δήμος, για την περίπτωση εκείνη, παρόλο που δεν ήταν πιστοποιημένη περίπτωση κορονοϊού. Σε αυτή την περίπτωση τώρα που συζητάμε δεν υπάρχει καμία ενημέρωση του Δήμου. Τότε μας είχε ενημερώσει και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας γιατί επρόκειτο για παιδί, σχολείο και ούτου καθεξής. Λοιπόν, ο ΕΟΔΗ επίσης είχαμε ενημέρωση. Από εκεί και πέρα καμία πλέον ενημέρωση δεν έχουμε για το συγκεκριμένο περιστατικό που λέτε. Επισήμως δηλαδή στο Δήμο δεν έχει φτάσει κάτι που να αναφέρεται σε κρούσμα κορονοϊού στην Αμβιά ή πουθενά άλλο στο Δήμο. Μάλιστα. Αντιθέτως, θα σας πω, μας είχαν πει πριν από 10 μέρες περίπου, 15, για τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου ενημερωθήκαμε άμεσα. Mm-hmm. Που σημαίνει δηλαδή ότι λογικά εμείς έπρεπε να είχαμε ενημερωθεί. Μάλιστα. Ναι. Είναι χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δίνετε, Δήμαρχε. Ναι, ναι. Εγώ ακούστε, θέλω να πω το εξής. Ακούστε. Ναι, παρακαλώ. Να σας πω. Επειδή και εγώ την Αμβιά την ξέρω, το μισθό, αν το πω, είναι από εκεί. Τον κόσμο τον ξέρω. Λοιπόν, εγώ θα συστήσω ψυχραιμία, τίποτα περισσότερο. Όποιος υποθέτει, υποψιάζεται ότι έχει κάτι ή πιθανολογεί, καλύτερα να κάτσει σπίτι του, να μην πάει πουθενά. Έτσι, αυτό είναι ένα από τα πρώτα μέτρα πρόληψης που πρέπει να πάρει ο άνθρωπος. Έχει σημασία που το λέτε, είστε και στο χώρο της ιατρικής. Γιατρός είμαι κι εγώ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο μέτρο που παίρνουμε, αν υποθέτουμε ότι κάτι τρέχει, καθόμαστε σπίτι μας, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα απευθυνθούμε σε οποιοδήποτε κέντρο ή πιστοποιημένο νοσοκομείο, ας πούμε νοσοκομείο αναφοράς. Αν συμβαίνει κάτι. Mm-hmm. Θα επαναλάβω όμως ότι στο Δήμο επίσημα δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για κρούσματα κορονοϊού, είτε ένα, είτε δύο, είτε τρία, όσα είναι και αυτά. Το ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος, θετικός ενδεχομένως, και είναι σεραϊκής καταγωγής, δεν σημαίνει τίποτα αυτό, δεν σημαίνει τα αρρώστησαν άλλοι άνθρωποι και ούτω καθεξής. Έτσι. Μάλιστα. Οπότε, είναι ξεκάθαρο. Για να ξεκαθαρίσω κι εγώ, επίσημα στο Δήμο δεν έχουμε καμία πληροφόρηση, εύχομαι να μην εμφανιστεί κανένα κρούσμα, όχι εκεί, πουθενά. Πουθενά, το ευχόμαστε όλοι. Έτσι ακριβώς, αλίμονο. Έτσι ακριβώς. Αλλά να έχουμε το νου μας. Αν υποψιαζόμαστε κάτι, ας μείνουμε σπίτι μας. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε για την επισήμανση και την έγκαιρη πληροφόρηση. Καλό βράδυ. Και προπαντός ψυχραιμία στους αμμουδιώτες.
Να είστε καλά. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό γεια βράδυ. Γεια. Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι της αστυνομίας που γίνονται σε όλη τη χώρα. Έλεγχοι έγιναν και στην πόλη των Σερών, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε καταναλωτές, επιβάτη λεωφορείου και εργαζόμενο που δεν φορούσαν μάσκα. Συνολικά, στην Κεντρική Μακεδονία υπήρξαν 23 περιστατικά μη χρήσης μάσκας. Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι της αστυνομίας που γίνονται σε όλη την χώρα. Έλεγχοι έγιναν και στην πόλη των Σερών, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε καταναλωτές, επιβάτη λεωφορείου και εργαζόμενο που δεν φορούσαν μάσκα. Συγκεκριμένα, στην Κεντρική Μακεδονία υπήρξαν 23 περιστατικά μη χρήσης μάσκας και επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα. Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, από τις 6 το πρωί της Πέμπτης έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής έπεσαν 8 πρόστιμα των 150 ευρώ. 3 πρόστιμα σε καταναλωτές σε κατάστημα λιανικής πώλησης, 3 σε καταναλωτές σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, 1 πρόστιμο σε εργαζόμενο καταστήματος λιανικής και 1 σε επιβάτη λεωφορείου. Φορέσατε τη μάσκα και έτοιμος για ψώνια είστε, έτσι? Ναι, ναι, βέβαια. Τι να κάνουμε, χρειάζεται και αυτό να γίνεται. Πώς βλέπετε ο κόσμος ανταποκρίνεται στην πρωτοβουλία αυτή? Οπωσδήποτε να είμαι. Ακούει τα μέσα ενημερώσεις, αυτό λένε. Είναι μια εισβολή και αυτή, κάποια στιγμή θα περάσει και αυτή. Εσείς εδώ στις αίρες που κυκλοφορείτε, βλέπετε ο κόσμος? Ναι, ανταποκρίνεται. Φοράνε μάσκες ο κόσμος γιατί δεν είναι, ξέρεις τι γίνεται. Και το πρόστιμο? Και το πρόστιμο βέβαια είναι από το πουθενά σου έρχεται και αυτό. Φοράει μάσκες ο κόσμος, ναι, είναι συνειδητοποιημένος και φοράει μάσκες. Και εγώ, ας πούμε, και όλος ο κόσμος. Βλέπω ότι ναι, είναι σε εγρήγορση και έχουν κάνει αυτό που λέει η πολιτεία. Είναι σωστή. Πρόστιμο βέβαια είναι τσουχτερό, έτσι, 150 ευρώ. Εγώ δεν σκέφτηκα καθόλου το πρόστιμο, απλά λέω να υπακούσω σε αυτό που λέει η πολιτεία. Mm-hmm. Αυτό κάνω. Με τη ζέστη λίγο δύσκολα, δεν είναι όμως τώρα? Είναι λίγο δύσκολο, αλλά αφού πρόκειται περί της υγείας μας, mm-hmm. τι να κάνουμε, μην το κάνουμε, δεν γίνεται. Ωραία. Ό,τι βλέπω εφαρμόζεται και καλά κάνει και εφαρμόζεται. Όσο λιγότερο εκτιθέμεθα στον κίνδυνο, τόσο καλύτερα. Mm-hmm. Το πρόστιμο είναι τσουχτερό κιόλας? Το πρόστιμο είναι σαφώς ασύμφορο, δεν υπάρχει λόγος να το προκαλούμε για να επιβληθεί, αλλά είναι και θέμα υγείας. Πρωτίστως είναι θέμα υγείας και γι' αυτό τηρούμε τα μέτρα. Την ίδια ώρα, πολλής λόγος γίνεται και για τη χρήση μάσκας και στους ιερούς ναούς. Με δήλωσή του στο Όπεν, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ερωτηθείς για τη χρήση μάσκας στις εκκλησίες, είπε: «Θα υπακούσουμε αν οι ειδικοί το συστήσουν». Αν οι ειδικοί μας το συνιστούν, πρέπει να κάνουμε υπακοή. Χρειάζεται εδώ όμως μια εξήγηση η οποία έχει έναν κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτό θα γίνει μόνο στην εκκλησία? Αυτό θα γίνει στα γήπεδα? Αυτό θα γίνει όπου υπάρχουν συνάξεις? Διότι η μέχρι τώρα εμπειρία απέδειξε ότι δεν είμαστε ειλικρινείς και τίμιοι σε αυτό το θέμα. Δεν είναι δυνατόν στα κομμωτήρια, στις πλάζ, όπου γίνονται συναθρήσεις, να μην επιβάλλονται τέτοια μέτρα και να επιβάλλονται στον χώρο της εκκλησίας. Εμείς λοιπόν θα υπακούσουμε σε αυτό που θα μας πούνε οι ειδικοί. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε ισόγειο ενός σπιτιού στην οδό Αμφιπόλεως, στο κέντρο της πόλης των Σερών. Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 8 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, χωρίς ευτυχώς να κινδυνέψει κανείς. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε υπόγειο ενός σπιτιού στην οδό Αμφιπόλεως, στο κέντρο της πόλης των Σερών. Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 8 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, χωρίς ευτυχώς να κινδυνέψει κανείς. Περί ώρα 11:30, 11:35 ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε ισόγειο, παύλα με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο επί της οδού Αμφιπόλεως, μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης των Σερών. Άμεσα συνέδραμε η υπηρεσία μας με 3 οχήματα και 8 άνδρες. Έγινε χρήση 2 εγκαταστάσεων και 2 αυλοφόρων αντιστοίχως, με διασταυρούμενες βολές νερού από την πίσω και την εμπρός πλευρά της αποθήκης. Και τάχιστα καταφέραμε να ελέγξουμε, παύλα περιορίσουμε την πυρκαγιά εν τη γενέση της. Δεν υπάρχουν σημαντικές υλικές ζημιές, παρά μόνο λίγα, έτσι ας το πω, λίγα ξύλα, λίγα πράγματα ευτελούς και άνευ αξίας, όπως και δεν κινδύνευσε ούτε κάποιος ένικος της άνωθεν οικίας, αλλά ούτε και κάποιος περίοικος. Στο σημείο προς στιγμή επικράτησε αναστάτωση. Στον πάνω όροφο του σπιτιού βρισκόταν μία ηλικιωμένη, η οποία ευτυχώς δεν κινδύνεψε. Τρόμαξα όταν ερχόμουν και είδα τον καπνό, αλλά υπέτησα ότι κάποιος
έχει και ξύλα. Οπότε μόλις είδα την πυροσβεστική ηρέμησα και λέω εντάξει θα τη σβήσει. Και τώρα από αυτά που λένε είναι πολύ εύκολο με τις θερμοκρασίες που υπάρχουν να αναπλεκτεί οτιδήποτε. Αν είναι από καλώδια είναι πολύ εύκολο. Γι' αυτό προσοχή όταν φεύγουμε από τα σπίτια μας δεν αφήνουμε τίποτε ανοιχτό. Βγάζουμε τα πάντα από τις μπρίζες. Αλλά είναι μια χαρά λίγο, φοβήθηκε λίγο αλλά εντάξει. Κατάφερε, βγήκε πάνω στο σπίτι. Βγήκε πάνω στο, ήταν στο σπίτι αυτή, επάνω στο, ήταν κάτω στον αποθήκη στα ξύλα. Αυτά προφανώς με τη ζέστη, ξέρω εγώ τι να πω. Αποθήκη, είχατε αποθήκη. Τίποτα, μόνο ξύλα και παλιό πράγματα. Τίποτα δεν, δεν είναι κάτι. Και σήμερα δεν ασχολούνται καθόλου. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Αλλά είδε τους καπνούς και πρόλαβε, πήρε και εμένα, πήρε και την πυροσβεστική. Και τώρα λίγο στεναχωρημένη, εντάξει. Τι να κάνω. Αυτή η ερώτηση δεν το συζητάμε, έτσι. Στο σημείο υπήρχαν έφλεκτα υλικά, ενώ το σπίτι βρισκόταν μέσα στον οικιστικό ιστό, αλλά και κοντά στο μοναστήρι. Έχουμε οικιστικό ιστό, είναι μια δύσκολη πυκνοκατοικημένη περιοχή. Υπάρχει δίπλα και το μοναστήρι που ανήκει στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, το οποίο είναι ανεκτιμή του αξίας και χρονολογείται από τον 12ο-13ο αιώνα. Όμως παρόλα αυτά, τέλος καλό, όλα καλά. Δεν κινδύνευσε κανείς, ούτε οι ζωές των περιοίκων, αλλά ούτε και οι περιουσίες τους. Στον εισαγγελέα, κύριε Χανλίογλου, την απάντηση αυτή έδωσε σήμερα ο επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Πρωτοβουλία Σεραίων, κύριος Θεόδωρος Αραμπατζής, μετά την επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Χανλίογλου, ο οποίος προέβησε σοβαρές καταγγελίες για το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Τον εισαγγελέα, κύριε Χανλίογλου, την απάντηση αυτή έδωσε σήμερα ο επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Πρωτοβουλία Σεραίων, κύριος Θεόδωρος Αραμπατζής, μετά την επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Χανλίογλου, ο οποίος προέβησε σοβαρές καταγγελίες για το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Στον εισαγγελέα, κύριε Χανλίογλου, και το θέμα και αφήστε τώρα τις κινήσεις εντυπωσιασμού, να έρθουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αρκετές κινήσεις εντυπωσιασμού γίνονται εκεί μέσα, φτάνει, δεν χρειάζονται περισσότερες. Μάλιστα, ο κύριος Αραμπατζής τονίζει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να το σέβονται όλοι και κυρίως οι δημότες. Παναλαμβάνω, αλίμονο ο καθένας έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι έχει παρεξηγηθεί ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Λειτουργεί με κάποιο κανονισμό, τον οποίο πρέπει να το σέβονται όλοι, και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, από τον Πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο Δημοτικό Σύμβουλο. Όπως πρέπει να σέβονται όμως και οι δημότες στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε κάποιο κανονισμό λειτουργίας και δεν μπορεί ο καθένας να έρχεται για να λέει ό,τι του κατέβει χωρίς να έχει στοιχεία. Ο Θόδωρος Αραμπατζής, ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος του αυτοκινητοδρομίου, επισημαίνει ότι δεν εντόπισε κάτι και προκαλεί τον κύριο Χανλίογλου, αν έχει κάτι για το πρόσωπό του, να το πει ευθέως. Εσείς διατελέσατε. Και βέβαια, δύο χρόνια και κάτι περισσότερο ήμουνα στο αυτοκινητοδρόμιο. Δεν εντόπισα ούτε. Εκτός να μας κατηγορεί και εμάς, αλλά το πει ευθέως. Θέλω να το πει ευθέως. Και δημόσια δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και να δούμε. Όπως είπα, ο κάθε κατεργάρης να καθίσει στον πάγκο που πρέπει. Λόγια από λόγια μόνο και δηλώσεις, νομίζω ότι όχι μόνο εμείς χορτάσαμε, όλοι οι δημότες των Σερών χορτάσανε από λόγια, από υποσχέσεις, από δεσμεύσεις που δεν τηρούνται, από διάφορα κτλ. Και από διάφορες συμμαχίες. Στο μεταξύ, απάντηση έδωσε ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης για την επιστολή του κ. Χανλίογλου και για όσα αναφέρει. Προτίθεστε να απάντησε στον εισαγγελέα, αν και εφόσον σας παρουσιάζει ο κ. Χανλίογλου τα όσα έχει να καταγγείλει για τα 22 διοικητικά συμβούλια και το τι ακριβώς γινόταν εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι οποιοδήποτε πολίτης έχει το χρέος να μας ενημερώσει, έχει το χρέος να ενημερώσει και τις οποιασδήποτε αρχές για όλα αυτά τα οποία έβλεπε ή βλέπει ή διαπίστωσε ότι είναι παράνομα και θα έπρεπε να το έχει ήδη κάνει. Απορώ γιατί αν έχει διαπιστώσει κάποιος κάτι και το έχει αποδειγμένα διαπιστώσει, δεν έχει προτρέξει στις όποιες αρχές οι οποίες θα επιληφθούν το θέματος. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Αν θέσει στην άποψή μας θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με οποιαδήποτε παρανομία, είμαστε εδώ να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν θα βάλουμε κάτω από το χαλί τίποτα. Γιατί πλέον το αυτοκινητοδρόμιο είναι ένα εργαλείο μεγάλο, αλλά ένα εργαλείο το πρέπει να είναι απελευθερωμένο από οποιοδήποτε παιχνίδι που θέλουν να παίξουν κάποιοι. Είμαστε κατηγορηματικοί και κάθετοι σε αυτό. Μάλιστα, αυτό είναι λοιπόν το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την επιστολή του κυρίου Χανλίογλου. Είδαμε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ποια ήταν η θέση του κυρίου Θόδωρου Αραμπατζή. Κάλεσε τον κύριο Χανλίογλου να πάει στον εισαγγελέα. Εμείς τώρα θέλουμε να συνομιλήσουμε και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Αριάδνη Παπαφωτίου, η επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Σεραίων. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαφωτίου.
Καλησπέρα κυρία Κεχαγίδου και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δική σας άποψη για τα όσα σημαντικά καταγγέλει ο κύριος Χανλίογλου. Ποια είναι η δική σας θέση στο θέμα αυτό? Διαβάζοντας την επιστολή του κυρίου Χανλίογλου, εγώ θα μείνω σε ένα σημαντικό κατ' εμέ θέμα. Είναι η προσπάθεια του κυρίου Χανλίογλου να προλιάνει το έδαφος και της κοινής γνώμης, ίσως διευκολύνοντας και τη Δημοτική Αρχή, στο θέμα του στρατηγικού επενδυτή. Θεωρώ λοιπόν ότι η επιστολή του κυρίου Χανλίογλου είναι ένας πρόλογος ιδιωτικοποίησης του αυτοκινητοδρομίου Σερών, μια και την ιδιωτικοποίηση καταλαβαίνω ότι ο ίδιος την προβάλλει ως τη μοναδική λύση επιβίωσης αυτού του έργου, το οποίο ανήκει στους Σεραίους. Τώρα, όσον αφορά. Στην επιστολή του πάντως κάνει λόγο για αναφέρεται σε σοβαρές καταγγελίες για φαγοπότη κλπ. Θέματα ατασφαλείες για τις προηγούμενες διοικήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της επιστολής, την οποία όμως σας θυμίζω ότι την ξεκινάει αναφέροντας διάλογο δικό του με τον πρώην δήμαρχο τον κύριο Γιάννη Βλάχο σχετικά με το ποιος θα διαχειριστεί το αυτοκινητοδρόμιο από την αρχή του ακόμη. Αναφέρει μάλιστα ότι συνέστησε και ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία δηλαδή, η οποία θα αναλάμβανε τη διαχείριση του αυτοκινητοδρομίου, δηλαδή μια ιδιωτικοποίηση η οποία θα συνέβαινε πριν από 22 χρόνια, αλλά τυχώς για τον ίδιο δεν έχει ακόμη συμβεί. Mm-hmm. Μάλιστα, μια δεύτερη επισήμανση, διαβάζοντας την επιστολή του που έχω να κάνω, είναι ότι βάλει ευθέως κατά ανθρώπων του επιμελητηρίου Σερών. Αυτά τα 22 χρόνια, θυμίζω ότι και ο Δήμαρχος Σερών διατέλεσε πρόεδρος του επιμελητηρίου. Μιλάει λοιπόν για τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι έκαναν αυτά και αυτά στα οποία αναφερθήκατε πριν λίγο, ατασταλίες δηλαδή, στους οποίους, όπως τονίζει ο κύριος Χανλίογλου, παρόλα αυτά, μαζί με τον κύριο Βλάχο, αποφάσισαν να τους δωρήσουν το 7% των μετοχών του αυτοκινητοδρομίου. Αν διαβάσετε τη μετοχική σύνθεση του αυτοκινητοδρομίου, το 76 και κάτι το έχει ο Δήμος, το 15% η ΛΑΜΠΣ και το 7,5% το επιμελητήριο. Άρα λοιπόν ο κ. Χανλίογλου φωτογραφίζει ουσιαστικά αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους ταυτόχρονα καταγγέλει για όλα αυτά τα οποία προείπατε. Κατ' εμένα είναι εξαιρετικά καθαρό το θέμα. Θεωρώ ότι ο κ. Χανλίογλου, εφόσον έχει στοιχεία, θα πρέπει να απευθυνθεί οπωσδήποτε στον εισαγγελέα. Απορώ γιατί περίμενε 22 χρόνια. Και επίσης, εφόσον το επιθυμεί, τουλάχιστον από τη δικιά μας πλευρά, της Δύναμης Σεραίων, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση αυτά τα στοιχεία του κ. Χανλίογλου να ακουστούν και δημόσια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευπρόσδεκτος. Μαζί με τον κ. Κωνσταντινίδη, τον οποίο ο ίδιος αναφέρει στην επιστολή του ότι το 2013 ήθελε και ο κ. Κωνσταντινίδης αυτά να τα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ πάλι θα βάλω ένα ερωτηματικό, γιατί δεν περάσαν και την πόρτα του εισαγγελέα. Από το 2013 λοιπόν, όντως είναι πολλά τα χρόνια, 7, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για αυτά. Εγώ θέλω, κλείνοντας αυτό το θέμα, εκτός και αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο για το αυτοκινητοδρόμιο, θέλω να σας πω ότι θεωρώ προσωπικά την ύπαρξη ή το να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής για το αυτοκινητοδρόμιο, θέλω να πω στους Σεραίους ότι δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση είτε υπό προϋποθέσεις είτε όχι. Διότι σημαίνει ότι δίνουμε σε έναν τρίτο, σε έναν ιδιώτη, την διαχείριση ενός διαμαντιού, μιας περιουσίας δημοτικής που 22 χρόνια τη χτίζουν οι Σεραίοι. Ανταυτού προσωπικά αλλά και η Δύναμη Σεραίων προτείνουμε κάτι άλλο. Προτείνουμε την πρόσληψη ενός μάνατζερ, ο μάνατζερ είναι υπάλληλος, ο οποίος να έχει απόλυτες γνώσεις για το πώς μπορεί να πάει μπροστά ένα έργο σαν το αυτοκινητοδρόμιο Σερών, που ξέρει το διεθνή ανταγωνισμό, ξέρει την αγορά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, γνωρίζει τι γίνεται στα Βαλκάνια, την Ευρώπη και διεθνώς και θα μπορέσει να προτείνει αλλά και να διαχειριστεί ως υπάλληλος όμως όλα αυτά που αφορούν και τα οποία όλοι θέλουμε και τα οποία στοχεύουν φυσικά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και την οικονομική ανάπτυξη και αξιοποίηση του αυτοκινητοδρομίου. Η θέση μας λοιπόν είναι αυτή. Μάλιστα. Όχι στρατηγικός επενδυτής, αλλά πρόσληψη ενός ειδικού μάνατζερ που θα μπορέσει να συμβουλέψει και να διαχειριστεί εκ μέρους του Δήμου και όχι ιδιωτικών συμφερόντων, αυτό που λέμε αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ήταν πλήρης η απάντησή σας και αναφορικά με τις καταγγελίες του κυρίου Χανλίογλου. Κρατώ ότι λέτε και εσείς συμφωνείτε να πάει στον εισαγγελέα αν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και είναι ευπρόσδεκτος και
και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με την ευκαιρία που συνομιλούμε, κυρία Παπαφωτίου, ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είδα ένα δελτίο τύπου όσον αφορά την συνεδρίαση, την τελευταία συνεδρίαση. Διάβασα ότι έχετε σκοπό να απευθυνθείτε στην αποκεντρωμένη για την νομιμότητα του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Όχι, δεν κάνετε λάθος. Πολύ σωστά τα λέτε. Εγώ, όπως γνωρίζετε και το δημοσιοποίησα... Έχετε προσφύγει ήδη? Όχι. Θα γίνει όμως αυτό από Δευτέρα, να έχουμε μία άνεση του χρόνου και φυσικά να είμαστε και εντός των προθεσμιών. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να βοηθούμε την Δημοτική Αρχή, αυτή τη συγκεκριμένη, να γίνεται χειρότερη όσον αφορά την τήρηση των κανονισμών και των διαδικασιών. Δεν είναι δυνατόν να συγκαλείται ένα Δημοτικό Συμβούλιο με κάποια από τα θέματα του σοβαρά, όχι επίγοντα, αλλά σοβαρά, και να επιδεικνύεται αμέλεια στην πρόσκληση, όπως ο κανονισμός λειτουργίας ορίζει, όλων των συμβούλων, όλο δε μάλλον των επικεφαλής. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν δεν προσεκλήθην σύμφωνα με τον κανονισμό. Και αυτό είναι βέβαιο και είναι αυταπόδεικτο και αποδεδειγμένο. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία απάντησε ο Δήμος Ερών και δια του Προέδρου φυσικά του Δημοτικού Συμβουλίου, καταργεί την ημερήσια διάταξη και την πρόσκληση η οποία είχε άνοιγμα διαδικαστικό και την ίδια μέρα για τα ίδια θέματα προκηρύσει κατεπίγουσα συνεδρίαση. Δεν μπορώ εγώ να καταλάβω για ποιο λόγο είναι κατεπίγον ένα θέμα που λέει πώς θα να πάρουμε ένα μηχάνημα, πώς θα κλείνουν οι φάκελοι αλληλογραφίας του Δήμου. Επομένως υπάρχει κατ' εμέ ζήτημα. Κατανοώ το ζόρι της Δημοτικής Αρχής επειδή αποκαλύφθηκε με αδιάσυστα στοιχεία η απαξίωση των διαδικασιών και η μη τήρηση του κανονισμού. Και φυσικά και κατανοώ και την αγωνία της Δημοτικής Αρχής και του Προέδρου προσωπικά να αποτινάξουν και την ρετσινιά του ερεσιτέχνη στο πώς ασκούν τα δημοτικά τους καθήκοντα. Εγώ έχω σκοπό ως δύναμη σειραίων φυσικά να προσφύγουμε στην αποκεντρωμένη για το θέμα αυτό. Το συζητάμε, θα το συγκεκριμενοποιήσουμε από εβδομάδα. Από εβδομάδα λοιπόν θα περιμένουμε εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Παπαφωτίου. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Και εγώ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ. Εμείς να μείνουμε στο Δήμο Σερών. Προχωρούν τα αντιπλημμυρικά έργα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης. Όπως δήλωσε ο κ. Χρυσάφης, έπρεπε να αξιοποιηθεί ένας πολύτιμος σύμμαχος των Σερών που λέγεται Τζιτζι Κώστας, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην προηγούμενη διοίκηση του Δήμου. Τα αντιπλημμυρικά έργα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης. Όπως δήλωσε ο κ. Χρυσάφης, έπρεπε να αξιοποιηθεί ένας πολύτιμος σύμμαχος των Σερών που λέγεται Τζιτζι Κώστας, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην προηγούμενη διοίκηση του Δήμου που άφησε την πόλη ανοχήρωτη αντιπλημμυρικά διότι δεν κίνησε επί 10 χρόνια τις σχετικές διεργασίες συνεργασίας με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όσον αφορά το θέμα το αντιπλημμυρικό, γιατί ακούστηκαν και εκεί πολλά. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο χθεσινό, στο προηγούμενο, είχαμε αναφέρει για το κομμάτι των αρμοδιοτήτων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πέρα από τις αρμοδιότητες υπάρχουν και ευθύνες. Υπάρχουν και ευθύνες για αυτούς οι οποίοι δεν αξιοποίησαν πολύτιμους συμμάχους. Είχαμε έναν πολύτιμο σύμμαχο που ονομάζεται Απόστολος Τζιτζι Κώστας. Μια περιφέρεια δηλαδή που το ενδιαφέρον της για τις Σέρες είναι έμπρακτο και το δείχνει σε κάθε μορφή συνεργασίας που τουλάχιστον εμείς ως Δημοτική Αρχή το έχουμε εκπέμψει από την αρχή και το έχουμε υλοποιήσει από την αρχή. Είναι κρίμα 10 χρόνια τώρα να μην αξιοποιήθηκε αυτό το εργαλείο, να μην αξιοποιήθηκε η περιφέρεια με μια συνεργασία με το Δήμο για να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα. Γιατί η μη θωράκιση αντιπλημμυρική της πόλης από το ρέμα του Αγίων Αναργύρων προφανώς έχει και ονοματεπώνυμο ευθύνης. Και το ονοματεπώνυμο αυτό, τα ονοματεπώνυμα ευθύνης έχουν να κάνουν με αυτούς που δεν βρήκαν τον τρόπο για να κάνουν συμφωνίες για να θωρακιστεί η πόλη. Και δεν είναι η περιφέρεια. Είναι αυτοί οι οποίοι έπρεπε να ήταν επισπεύδοντες. Και οι επισπεύδοντες είναι ο Δήμος Σερών, που έπρεπε πρώτος να αναζητήσει τις λύσεις, ούτως ώστε να θωρακίσει όλους τους πολίτες της. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βροντάει ή να υπάρχει κακοκαιρία και να κάνουμε όλοι το σταυρό μας. Μη τυχόν και πλημμυρίσουν σε λίγες ώρες τα σπίτια μας και τα καταστήματά μας.
αυτό σε συνεργασία με την περιφέρεια, σε συνεργασία με τον πρόσωπο του Τζικώστα, να είστε σίγουροι και με την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σπυρόπουλο, και φυσικά με την άμεση συμπαράσταση και συνέργεια του Υπουργού Υποδομών, του κύριου Καραμαλή, να είστε σίγουροι ότι οι απαντήσεις θα δοθούν. Σημειώνεται ότι στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη της μελέτης για την αποκατάσταση της γέφυρας του Τσέλιου στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σερών. Ο Δήμαρχος πάντως δήλωσε με έμφαση ότι δεν θα μείνουμε κρυμμένοι. Δεν θα μείνουμε κρυμμένοι πίσω από τις αρμοδιότητες, δεν θα μείνουμε κρυμμένοι πίσω από τεχνικά θέματα. Θα βρούμε τη λύση, γιατί ειδικά στο Δήμο Σερών τώρα υπάρχουν και αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε συμμάχους πολύτιμους. Και την περιφέρεια και το Υπουργείο Υποδομών. Να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στους συνταξιούχους και στα αναδρομικά μετά την τελευταία απόφαση. Θα συνομιλήσουμε στο σημείο αυτό με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος είναι ο γνωστός δικηγόρος, είναι στην μέσω Skype μαζί μας. Θα συνδεθούμε και θα τον δούμε αμέσως τώρα. Είναι και ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ. Χαίρετε, κύριε Μητρόπουλε, από τις χαίρετε, ΣΕΡΕΣ. Χαίρετε, κύριε Κεχαγίδου, χαίρετε. Καλησπέριζω τις πανέμορφες ΣΕΡΕΣ. Κύριε Μητρόπουλε, θέλουμε τα φώτα σας. Να μας εξηγήσετε τι γίνεται λοιπόν με τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Ποια είναι τα τελευταία νέα? Ψηφίστηκε η διάταξη. Από λεπτό σε λεπτό θα πάρει και αριθμό από το ΦΕΚ. Συνεπώς η κυβέρνηση επέλεξε, κυρία Κεχαγίδου, να δώσει μόνο στις κύριες συντάξεις το εντεκάμινο, όχι στις επικουρικές και όχι στα δώρα, με συνέπεια ευρύτερες συνταξιοδικές κατηγορίες να εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή της κυβέρνησης. Δηλαδή, για παράδειγμα, κανένας απολύτως αγρότης συνταξίχος δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα εξηγήσουμε γιατί. Δεν θα πάρει κανένας από τους 400.000 δικαιούχους του ΕΚΑΣ που κατήργησε το ΕΚΑΣ ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα σκληρό μέτρο που πήρε στα τέλη του περασμένου χρόνου. Και βεβαίως θα πάρουν πολύ ελάχιστοι συνταξιούχοι αναπηρίας και συνταξιούχοι λόγω θανάτου. Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι η κυβέρνηση έκανε μια μερική εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο είχε επιδικάσει 4 δισεκατομμύρια για όλους τους ιδιωτικούς μόνο υπαλλήλους, για ιδιωτικούς μόνο υπαλλήλους, ενώ η κυβέρνηση έφερε ένα υπαλλήλους, ενώ πρώην υπαλλήλους και νυν συνταξίουχους, ενώ η κυβέρνηση έφερε ένα πακέτο 1.400.000.000 και για ιδιωτικούς συνταξίουχους και για συνταξίουχους του δημοσίου και ενιστόρου. Άρα μίκρινε το πακέτο που επεδίκασε το Συμβούλιο Επικρατείας. Υπάρχουν μεγάλες δυσαρέσκειες. Πιστεύω ότι σε μια δεύτερη φάση, κυρία Κεχαγίδου, η κυβέρνηση θα κάνει μια διόρθωση, διότι εξαιρεθήκανε από την ομοθετική της ρύθμιση τα πιο φτωχά συνταξιοδικά στρώματα. Κύριε Μητρόπουλε, υπάρχουν δυσαρέσκειες και εδώ στο νομό μας. Έχουμε ακούσει τους συνταξιούχους να χαρακτηρίζουν τους εκπροσώπους τους, να χαρακτηρίζουν ψίχουλα αυτά που δίνονται. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ. Θέλω όμως, παρακαλώ, να μας πείτε γιατί δεν θα πάρουν αγρότες και συνταξιούχοι. Θέλετε να μας το εξηγήσετε? Κανένας αγρότης από τους 550.000 δεν θα πάρει, γιατί οι περικοπές των αγροτών άρχισαν μετά το 12 και οι περισσότεροι απρόσμενα να πάρουν από τα δώρα. Άρα λοιπόν η βασική απέτηση των συνταξιούχων αγροτών μας, κάποιοι είχαν περικοπές, οι περισσότεροι δεν είχαν περικοπές, διότι οι περικοπές του 11 και του 10 δεν τους αφορούσαν, αφορούσαν όλα τα άλλα στρώματα. Έτσι λοιπόν, και επειδή είχαν μικρές συντάξεις κάτω του χιλιάρικου, διότι κοπήκανε από τα 1.000 και πάνω, και επειδή οι περικοπές των αγροτών έγιναν μεταγενέστερα, και επειδή οι αγρότες μας χάσανε τα δώρα τους, προσδοκούσαν κυρίως εάν η κυβέρνηση εφάρμοζε την απόφαση σχετικά με τα δώρα. Γι' αυτό κανένας αγρότης δεν θα πάρει ούτε μία αύξηση τώρα, όπως σας είπα, και η χαμηλοσυνταξίουχοι του ΕΚΑΣ. Γι' αυτό πιστεύω, κυρία Κεχαγίδου, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, αφού κατανοήσουν τη δυσαρέσκεια βεβαίως που έχει δημιουργήσει η δική τους νομοθετική ρύθμιση, ότι σε ένα δεύτερο γύρο θα ικανοποιήσει κυρίως τους αγρότες μας και τους χαμηλοσυνταξίουχους, οι οποίοι και αυτοί απεχλήσαν, διότι σφαγιάστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που κατήργησε το ΕΚΑΣ και τώρα μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ αύξηση.
Άρα βλέπετε και δεύτερο γύρο, κύριε Μητρόπουλε. Εγώ το θεωρώ απολύτως δεδομένο, διότι επαναλαμβάνω, μόνο για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Το Συμβούλιο Επικρατείας επεδίκασε 4 δις. Η κυβέρνηση έφερε ένα πακέτο 1.400 και για δημοσίους και για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Υπό αυτή την έννοια φαίνεται ότι για να εφαρμόσει την απόφαση πρέπει να εξεύρει χρήματα ή να διασπείρει την υποχρέωσή της σε βάθος κάποιων χρόνων. Αλλά να μην εξαιρεθούν τα στρώματα που σας είπα, γιατί θα υπάρξει μεγάλη δυσαρέσκεια και στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί δει και εγώ χειρίστηκα κυρίως ενώπιον της Ολομελίας Συμβουλίου Επικρατείας στην υπόθεση των συνταξίχων μας, είναι κακή εφαρμογή του διατακτικού της απόφασης, κυρία Κεχαγίδου. Άπαξ και το διατακτικό λέει, εγώ δίνω 3.900. Για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και αυτοαπασχολούμενους, δεν μπορεί η κυβέρνηση να φέρνει 1.400 και για τους ιδιωτικούς και για τους δημοσίους. Είναι μια αδικία. Είναι μια μερική εφαρμογή της απόφασης. Τα λέτε πολύ απλά και ξεκάθαρα, κύριε Μητρόπουλε. Θέλουμε λοιπόν έτσι απλά και ξεκάθαρα να μας πείτε λίγο τι θα γίνει και με το θέμα των αναδρομικών όσον αφορά τους θανόντες. Δηλαδή, δικαιώθηκαν κάποιοι άνθρωποι, συνταξιούχοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στη ζωή. Αυτά τα χρήματα μπορούν να τα πάρουν οι νόμιμοι κληρονόμοι τους? Και αν ναι, ποια είναι η διαδικασία? Ό,τι εξηγήσαμε για τους ζώντες συνταξιούχους αφορά ακριβώς αυτό που είπαμε και τους κληρονόμους των συνταξιούχων που εντωμεταξύ απεβίωσαν. Από το 12 και μετά. Άρα θα τα πάρουν οι κληρονόμοι λοιπόν. Υπό τον όρο να προσέχουν οι τηλεθεατές μας, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αρνηθεί, δεν έχουν, όπως λέμε οι νομικοί, αποποιηθεί την περιουσία του αείμνηστου δικαιούχου σύνταξης. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, άπαξ και διαδέχονται τον πατέρα τους, τον σύζυγό τους ή τον αδερφό τους, καμιά φορά, ο οποίος απεβίωσε και δικαιούτο συντάξεως και αναδρομικών τώρα, κανονικά μεταβιβάζονται τα αναδρομικά στους νομίμους κληρονόμους, κυρία Κεχαγίδου. Άρα πρέπει να κάνουν αποδοχή. Αποδοχή κληρονομιάς, λέτε. Αποδοχή κληρονομιάς ούτως αλλιώς πρέπει να κάνουν και να γνωστοποιήσουν στο οικείο ταμείο των όμορφων σερών ή όπου διαμένει ο καθένας, με μία ληξιαρχική πράξη, ότι αυτό και αυτό, για να γνωστοποιηθεί στο ταμείο, το οποίο σε ένα-δύο μήνες τα στείλει τα χρήματα, διότι αυτή είναι η δέσμευση του αξιοτήμου κυρίου Πρωθυπουργού, θα πρέπει το ταμείο, όταν αρχίσει η διανομή των αναδρομικών, να ξέρει ότι τον συγκεκριμένο συνταξιούχο του ταμείου τον διεδέχθη η σύζυγος και τα παιδιά. Μάλιστα. Πολύ απλή η διαδικασία λοιπόν, ενημερώνει το οικείο ταμείο του. Έτσι, έτσι. Ο κληρονόμος. Πολλοί θα το έχουν κάνει, αλλά βεβαίως πρέπει, επειδή θα ρωτηθούν και από το ταμείο, μπορεί να τους γνωστοποιηθεί μέσω ένα mail και ούτω καθεξής, αλλά και οι ίδιοι, εν όψη του ότι πια ψηφίστηκε και δημοσιεύεται εντός της ημέρας, ίσως και απόψε το βράδυ, ο νέος νόμος για τα αναδρομικά των συνταξίχων, οφείλουν όσοι κατέστησαν διάδοχοι συντάξιούχου να γνωστοποιήσουν στο ταμείο ότι αυτοί είναι οι κληρονόμοι, οι νόμιμοι κληρονόμοι του συγκεκριμένου συνταξιούχου. Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμες. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Καλό βράδυ. Γεια σας. Εμείς να αλλάξουμε θέμα. Δύο νέα αστυνομικά οχήματα αποκτά η Αστυνομική Διεύθυνση Σερών. Πρόκειται για οχήματα 4x4, όπως ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Δύο νέα αστυνομικά οχήματα αποκτά η Αστυνομική Διεύθυνση Σερών. Πρόκειται για οχήματα 4x4, όπως ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών με συνολικό ποσό 107.000 ευρώ για την απόκτηση δύο ειδικής χρήσης φορτηγών αυτοκινήτων με κάμερες θερμικής απεικόνησης και διόπτρες για την εκτέλεση της αποστολής της και ιδίως για την πρόληψη πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών σε δάση και δασικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Το ένα όχημα θα πάει στην Ιγρίτα και το άλλο στη Συνδική. Και για τις ΣΕΡΕΣ εγκρίθηκε το πρόγραμμα για την ελληνική αστυνομία και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πιστεύω όλοι οι συμπολίτες μας, διότι μπορεί να
να λέμε ότι η αστυνομία μας είναι καλή ή κάνει τα πάντα, αλλά πρέπει να έχει τα μέσα για να κάνει. Και τα μέσα έχουν εξασφαλιστεί σε ένα βαθμό από αυτό το πρόγραμμα. Είναι 2 αυτοκίνητα ειδικού τύπου από αυτά τα 4x4, αξίας 80.000 ευρώ, θα προμηθευτεί η ελληνική αστυνομία εδώ στις Σέρες. Και από εκεί και πέρα αυτά έχουν πρόσθετες παροχές, όπως είναι οι πομποδέκτες, έχουν ακριβές θερμικές κάμερες, 2 τον αριθμό, 2 πομποδέκτες και 2 διόπτερες νυχτερινής σκόπευσης. Θα είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο με αυτοκίνητα αυτά του ειδικού τύπου, τα οποία θα είναι για το καλό του νομού και θα προσφέρουν τα μέσα στους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας για να κάνουν σωστά το έργο τους. Η σύμβαση για τη χρηματοδότηση απόκτησης των οχημάτων υπεγράφει την Πέμπτη από τον Αντιπεριφερειάρχη και Πρόεδρο του τοπικού προγράμματος Leader, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΝΕΣΕΡ, κ. Δημήτρη Καρυπίδη, και της υπεύθυνης του προγράμματος Leader, κ. Ελένης Τριανταφύλου. Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης, η συγκεκριμένη σύμβαση ανοίγει το δρόμο και για άλλες αστυνομικές διευθύνσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ως Πρόεδρος του Leader, θα έπρεπε να φροντίσουμε και να μεριμνήσουμε, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους και της αναπτυξιακής έναν προς έναν, γιατί πραγματικά εργάστηκαν και εργάζονται για το καλό του νομού. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομική διεύθυνση Σερών και την κυρία Ρέκλη που ασχολήθηκε προσωπικά, όπως και τον κύριο Τσιώτα και τον αστυνομικό διευθυντή τον κύριο Μικρό, διότι μπαίνοντας αυτό το πρόγραμμα και πρωτοποράντος η αστυνομική διεύθυνση Σερών, άνοιξε το δρόμο και για τις άλλες αστυνομικές διευθύνσεις, να ξέρετε, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Supermarket Kansas. Εδώ οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ηλιέλαιο το διαλεγμένο 1 λίτρου, τα 2 τεμάχια, μόνο 2,40. Όλα τα κατεψυγμένα λαχανικά Μπαρμπαστάθης, 30% πιο φθηνά. Σαλάμι πύρα στο διαλεγμένο 350 γραμμάρια, μόνο 2,23. Πορτοκαλάδα και λεμονάδα ήδη, 1,5 λίτρου, 1+1 δώρο. Κούκις και φρουτογεμιστά μπισκότα Παπαδοπούλου, 20% πιο φθηνά. Αλλά και Αριέλ υγρό, 28 μεζούρες, 1+1 δώρο. Επιπλέον, ανακαλύψτε όλα τα νέα είδη μας για το μπάνιο σας και αποκτήστε τα 50% φθηνότερα με την κάρτα Kansas Economy. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Σε μία ακόμη δράση για τη στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, προχωρά ο Δήμος Σερών, ενισχύοντας το κοινωνικό του έργο. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον COVID-19 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο Δήμος Σερών υπέγραψε συμφωνητικό συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μπορούμε για την παροχή vouchers για την κάλυψη πρώτων αναγκών και την υποστήριξη των οικογενειών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Σε μια ακόμη δράση για την στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, προχωρά ο Δήμος Σερών, ενισχύοντας το κοινωνικό του έργο. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον COVID-19 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο Δήμος Σερών υπέγραψε συμφωνητικό συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μπορούμε για την παροχή vouchers για την κάλυψη πρώτων αναγκών και την υποστήριξη των οικογενειών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Εκατοντάδες νέοι ωφελούμενοι, προστιθέμενοι σε αυτούς οι οποίοι ήδη ενισχύονται από τις κοινωνικές δομές του Δήμου, θα έχουν τη δυνατότητα μηνιαία να έχουν αυτά τα βάουτσερ, αυτές τις διαδακτικές και να προμηθεύονται τα είδη πρώτης ανάγκης. Από την αρχή της πανδημίας, ο Δήμος Σερών ήταν δίπλα στους πολίτες που είχαν ανάγκη, στις επιχειρήσεις που ήταν ανάγκη, δίπλα σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες έπρεπε να απλώσουμε ένα δίκτυο προστασίας. Και γι' αυτό το λόγο αυτές οι πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες οργανώνονται και συντονίζονται από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και από την αρμόδια Αντιδήμαρχο την κυρία Πάνου, αποσκοπούν και στοχεύουν στην κάλυψη αυτών των αναγκών. Ως Δήμος θα εμπλουτίσουμε αυτές τις δράσεις. Ως Δήμος θα σταθούμε ακόμη πιο έντονα σε αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Γιατί πρέπει να πούμε ότι προετοιμαζόμαστε ως Δήμος για αυτό το οποίο απευχόμαστε. Προετοιμαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε και την ενδεχόμενη κατάσταση μετά τις διακοπές. Αν και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η πανδημία δεν κάνει διακοπές. Και η πανδημία είναι εδώ και ο ιός είναι εδώ. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε πολύ πιο έντονα την προσωπική μας ευθύνη απέναντι στους συνανθρώπους μας.
συγκεκριμένα με βάση το συμφωνητικό συνεργασίας που υπέγραψε με τον Μπορούμε η αρμόδια αντιδήμαρχος κοινωνικής μέρημνας υγείας και πολιτισμού Σωτηρία Πάνου, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα που αφορά την προμήθεια διατακτικών σούπερ μάρκετ για την κάλυψη έκτακτων επισιτιστικών αναγκών εκατοντάδων νέων ωφελουμένων της πρόνοιας του Δήμου Σερών. Η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2020. Η παράδοση των διατακτικών θα γίνει μηνιαίως στους ωφελούμενους. Είναι επιπλέον άτομα. Ήδη έχουμε πολλά άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι, γιατί όπως σας είπα η βοήθεια του Δήμου, η στήριξη του Δήμου είναι συνεχής, δεν έχει σταματήσει. Από τότε που έχει ξεκινήσει αυτή η περιπέτεια, ο Δήμος ήταν και είναι δίπλα σε αυτές τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Αυτά αφορούν επιπλέον δικαιούχους και με τέτοιου είδους συνεργασίες και συνέργειες με οργανισμούς οι οποίοι πραγματικά είναι σύμμαχοι προς αυτή την προσπάθεια, θέλουμε να εντάξουμε όσο να τον περισσότερους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η ανθρωπιστική κρίση που έρχεται πέρα της υγειονομικής είναι μπροστά μας. Και γι' αυτό ο Δήμος Σερών είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση για όλους τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Είμαστε εδώ. Ο Δήμος Σερών είναι εδώ για αυτούς. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο. Την Πέμπτη το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Σωματείου Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης, κ. Σωτήριος Κοτσαμπάς, ο πρόεδρος του Σωματείου Συντηρητών Αερίων και Υγρών Καυσίμων, κ. Γιώργος Κοτσάμπαπας, και ο πρόεδρος του Σωματείου Θερμοϊδραυλικών Νομού Σερών, κ. Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, συναντήθηκαν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, κ. Μάριο Τσάκα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσου Χατζηβασιλείου. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Σωματείου Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης, κ. Σωτήρης Κοτσαμπάς, ο πρόεδρος του Σωματείου Συντηρητών Αερίων και Υγρών Καυσίμων, κ. Κοτσάνπαβας, και ο πρόεδρος του Σωματείου Θερμοϊδραυλικών Σερών, Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, συναντήθηκαν με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, κ. Μάριο Τσάκα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος σταθερά επιδεικνύει το ενδιαφέρον του για τη σεραϊκή επιχειρηματικότητα. Οι τρεις πρόεδροι εξέφρασαν στον κύριο Τσάκα την ανησυχία τους για την καθυστέρηση των συνδέσεων, ενώ επισήμαναν την αναγκαιότητα της διανομής φυσικού αερίου στις αίρες, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο κύριος Τσάκας διαβεβαίωσε τους πρόεδρους των Σερών ότι τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στις συνδέσεις διανομής δικτύου θα επιληθούν άμεσα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κάλεσε τους Σεραίους να συμπληρώσουν αιτήσεις σύνδεσης για το υφιστάμενο δίκτυο αερίου, είτε στα γραφεία των επαγγελματιών συντηρητών καυστήρων και θερμοϊδραυλικών στις αίρες, είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΑ. Μάλιστα, ο κ. Τσάκας ανακοίνωσε ότι το Σεπτέμβριο αναμένεται και η δημοπρασία για την επέκταση του δικτύου στις αίρες. Oh,
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Επιλογές. Από όλους όσοι εργαστήκαμε για την ενημέρωσή σας, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.